Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσα Κοσμίδου και μόλις τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Πάμε να υποδεχτούμε στο δελτίο μας τον Δήμαρχο Νεστορίου, κύριο Χρήστο Κοσλιόπουλο. Καλησπέρα κύριε Κοσλιόπουλε. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Η τελευταία μας συνέντευξη αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τις εξελίξεις σχετικά με το φράγμα του Νεστορίου. Σήμερα θα έχουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση, μια πιο μεγάλη συζήτηση, καθώς την προηγούμενη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεστορίου με μοναδικό θέμα ημερήσια διάταξη στον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2021. Θα ήθελα λοιπόν, Δήμαρχε, να δούμε και μαζί αν θέλετε τα πιο σημαντικά πράγματα που υλοποιήθηκαν στο Δήμο σας κατά το έτος 2021. Κυρία Κοσμίδου, πριν να πούμε αυτό, θα μου επιτρέψετε κάτι που σχετίζεται με την επικαιρότητα. Βεβαίως. Γιατί σήμερα είχαμε μία ημερίδα για τους κτηνοτρόφους στη Δημοταμία, στην οποία παραβρέθηκε και οι δύο αντιπεριφερειάρχες πολιτικής προστασίας και η χωρική αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Κοζατσάνη. Και είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Κασαπίδη. Και πήγαμε και είδαμε δύο έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο μας. Να πούμε δύο κουβέντες για αυτά. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας ακούσουμε, κύριε Κοσλιόπουλε. Η κυρία Κοζατσάνη μας ενημέρωσε χθες ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτή η ημερίδα στη Δημοταμία, μια πολύ σημαντική ημερίδα για τους κτηνοτρόφους. Πείτε μας λίγο και για την αυτοψία που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κασαπίδης. Ωραία, κοιτάξτε, καταρχήν δύο κουβέντες για αυτή την ημερίδα. Και με αφορμή αυτή την ημερίδα να πούμε και δύο κουβέντες επίσης για τους κτηνοτρόφους και για την κτηνοτροφία στην περιοχή μας. Γιατί όπως ξέρετε τώρα που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα παραγωγικού προσανατολισμού στην περιοχή μας, η κτηνοτροφία είναι ένας κλάδος αρκετά δυναμικός. Φανταστείτε ότι σε εμάς τον Δήμο Νεστορίου απασχολεί αρκετά άτομα. Έχουμε 130 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στον Δήμο Νεστορίου, σε αυτόν τον μικρό Δήμο Νεστορίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την απασχόληση, για το εισόδημα, αλλά και για τα παραγόμενα προϊόντα. Mm-hmm. Γι' αυτό η κτηνοτροφία και η κτηνοτρόφη είναι ένας κλάδος που πρέπει να υποστηριχθεί και από τους Δήμους και από την περιφέρεια που συμβαίνει, αλλά και από την πολιτεία. Η πολιτεία τώρα έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες για την αδειοδότηση μιας κτηνοτροφικής μονάδας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό αναλύθηκε σήμερα σε όλους, γιατί αν δεν έχουν άδεια λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων, ούτε στα σχέδια βελτίωσης μπορούν να μπαίνουν, αλλά ούτε και καινούργιες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων που τρέχουν για τους νέους αγρότες μπορούν να γίνουν. Και καταλαβαίνετε, ακόμα δεν μπορούν να πουλήσουν και το γάλα τους και τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι συνάρτηση των αδειοδοτήσεων. Γι' αυτό ενημερώθηκαν σήμερα οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους για να μπορούν να λειτουργούν σωστά. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε και την ευκαιρία και εμείς ως Δήμος, αλλά και η περιφέρεια, να πούμε πέντε πράγματα για το τι κάνουμε για την κτηνοτροφία. Για παράδειγμα, εμείς κάναμε μια σειρά από τεχνικά για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στις μονάδες του κτηνοτρόφοι. Ρίχνουμε χαλίκια κάθε χρόνο στο πλαίσιο του δυνατού και κάνουμε μια σειρά άλλες παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η περιφέρεια κάνει δύο έργα από τον τομέα της επιχειρηματικότητας. Για μας το ένα αφορά 250.000, το οποίο θα υλοποιηθεί φέτος. Πάλι είναι πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες. Αλλά και το δεύτερο μεγάλο έργο που ξεκίνησε τώρα τη μελέτη του, που θα έχει πολλά εκατομμύρια χρηματοδότηση και για τον νομό Καστοριάς, όπου όλες οι μονάδες πρέπει να έχουν την πρόσβαση με άσφαλτο, να έχουν νερό, να έχουν ρεύμα και να έχουν και ίντερνετ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε σε σύγχρονες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά, κύριε Κοσλιόπουλε. Εδώ είχαμε την ευκαιρία επίσης, και θέλω να το πω αυτό, mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. Ξέρετε, από το 2015, κυρία Κοσμίδου, τα βοσκοτόπια, τα δημόσια βοσκοτόπια που τα εκμεταλλευόταν οι Δήμοι για 40 χρόνια, τα έχουν πάρει τώρα οι περιφέρειες. Mm-hmm. Με την υποχρέωση να κάνουν τις διαχειριστικές μελέτες των βοσκίσιμων εκτάσεων και στη συνέχεια να τις αποδώσουν και στους κτηνοτρόφους, αλλά και στους Δήμους. Δυστυχώς περάσαν τόσα χρόνια και δεν έχουν γίνει. Ευτυχώς όμως η περιφέρειά μας είναι η πρώτη από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, η οποία τελείωσε τα διαχειριστικά αυτά σχέδια, τα παρέδωσε στο Υπουργείο για να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία. Ξέρετε τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο? Πείτε μας. Τότε θα ξέρουμε σε όλο το Δήμο Νεστορίου, για παράδειγμα,
πόσες είναι οι βοσκήσιμες εκτάσεις, ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο που έχουμε, ποια είναι τα λιβαδικά τμήματα που θα μπορούν να βόσκουν οι κτηνοτρόφοι, να αποδοθεί το κάθε λιβαδικό τμήμα σε ένα κτηνοτρόφο και αφού θα έχει άδεια ο κάθε κτηνοτρόφος για τη λειτουργία της μονάδας του, να γίνουν στη συνέχεια και τα έργα υποδομής, δηλαδή οι δρόμοι και όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, μέσα από προγράμματα. Είμαστε λοιπόν σε έναν καλό δρόμο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και η Πολιτεία, για να έχουμε αύριο μεθαύριο μια σφριγγυλή κτηνοτροφία με μειωμένο το κόστος παραγωγής. Και για να γίνει αυτό, πάλι θα καταλήξουμε στον ίδιο παρανομαστή, κυρία Κοσμίδου, θα το πούμε, αλλά δεν θα το αναλύσουμε, ναι, που είναι τα φράγματα, και το φράγμα του Νεστορίου, αλλά και το φράγμα της Διποταμίας, μέσα από το οποίο και από τις αρδευόμενες εκτάσεις θα μπορούν να παραχθούν κτηνοτροφικά προϊόντα, προϊόντα που τα χρησιμοποιούν στην κτηνοτροφία, όπως οι ζωοτροφές κτλ. Άρα λοιπόν έγινε μια σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μέλλον, αρκεί να συντονιστούμε όλοι και να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους. Αυτό και έγινε ο συντονισμός. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι ήρθε και ο Περιφερειάρχης και επισκεφτήκαμε δύο έργα. Ξέρετε, γίνεται ένα μεγάλο έργο, δρόμος Νεστόριο Χιονάτο Διποταμία Μεσόβραχος, ένα έργο περίπου 5,5 εκατομμύρια αρχικός προϋπολογισμός. Τώρα τις επόμενες μέρες ξεκινάει, ολοκληρώθηκαν οι διανοίξεις και τα λοιπά, τα τεχνικά μέχρι το Μεσόβραχο και ξεκινάνε οι ασφαλτοστρώσεις από την ανάδοχο εταιρεία. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για μας, θα συνδέσει την Διποταμία με τον Νεστόριο και θα δώσει λύση σε πολλά προβλήματα ακόμα και στο πρόβλημα των σχολείων. Το δεύτερο έργο που επισκεφθήκαμε και που ολοκληρώνεται μεθαύριο την Πέμπτη και επίσης είναι σημαντικό για όλο τον γράμμο, είναι η ασφαλτόστρωση του κομματιού από το Λιβαδοτόπι μέχρι το Γιαννοχώρι. Εξελίσσεται η ασφαλτόστρωση αυτή και μέχρι την Πέμπτη ολοκληρώνεται. Άρα θα έχουμε δρόμο από τη διασταύρωση του Γλυκονερίου μέχρι το Λιβαδοτόπι και μέχρι το Γιαννοχώρι ασφαλτοστρωμένο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι μια δαπάνη 1,1 εκατομμύρια, έργο της Περιφέρειας, το οποίο το ολοκληρώνει τώρα και βοηθάει τον Δήμο Νεστορίου. Αυτά τα δύο έργα είδαμε σήμερα με την πολιτική ηγεσία στο ΠΟ της Περιφέρειας, την κυρία Κοζατσάνη και τον κύριο Κασαπίδη. Ευχάριστα αυτά που μας ανακοινώσετε στην αρχή του δελτίου μας, κύριε Γκοσβιόπουλε. Θέλουμε να γίνονται έργα στους τρεις δήμους της ΠΕ Καστοριάς και θέλουμε και την Περιφερειακή Αρχή να είναι παρούσα με τους επιτόπιους ελέγχους, αλλά με τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες της περιοχής μας. Σημαντικό όμως ήταν και το 2021 για την Δημοτική Αρχή, κύριε Γκοσβιόπουλε. Έχουμε δει και κατά το παρελθόν τα έργα που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πλέον τα παρουσιάσατε ολοκληρωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όσους παρέστησαν σε αυτή την ειδική συνεδρίαση. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τα πιο σημαντικά έργα του 2021 για τον Δήμο σας, αλλά και ποια εντάχθηκαν αυτή τη χρονιά. Ωραία. Να σας πω μερικούς αριθμούς στην αρχή που ίσως εκπλήξουν ορισμένους, αλλά είναι η πραγματικότητα, παρόλες τις δυσκολίες που υπήρχαν αυτά τα χρόνια με τον κορονοϊό και τα λοιπά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Θέλω να σας πω ότι εμείς σε αυτή την περίοδο, από τον Σεπτέμβριο του 19 μέχρι σήμερα, οριμάσαμε 56 μελέτες και τις υποβάλαμε στα προγράμματα για ένταξη, οι περισσότερες των οποίων έχουν ενταχθεί. Και ετοιμάζουμε άλλες 17 μελέτες, οριμάζουμε μέχρι το τέλος αυτής της τετραετίας και θα πάμε σε ένα σύνολο μελετών, που σημαίνουν έργα, 73 μελέτες, δηλαδή 73 έργα. Τι σημαίνουν αυτά και ποια προγράμματα αφορούν? 9 από αυτές τις μελέτες υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Τρίτσης. Είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 66% αυτών των έργων έχουν εγκριθεί, έχουν ενταχθεί και έχουν δημοπρατηθεί και ξεκινάει η κατασκευή τους τώρα το καλοκαίρι. Μάλιστα τον Ιούλιο ξεκινάνε οι κατασκευές αυτών των τριών μεγάλων έργων, μεταξύ των οποίων έχω πει και παλαιότερα, το μεγαλύτερο είναι με ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής, η χαλικόστρωση ή αν θέλετε η συντήρηση των αγροτικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Νεστορίου και της Δημοτικής Ενότητας Ακριτών. 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε στη φάση της υπογραφής της σύμβασης και τον επόμενο μήνα ξεκινάνε οι εργασίες.
Πολύ ωραία. Επίσης, έχουμε πάρει ένα έργο που αφορά τη φυσικά συστήματα επεξεργασίας λιμάτων στο Κρανοχώρι και ένα πολύ μεγάλο έργο που αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Είναι ίδρυυση, ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ίδρυυσης, έτσι λέγεται ο τίτλος, 1,5 εκατομμύριο, που αφορά την βελτίωση και τη συντήρηση όλων των δεξαμενών και των αντλιοστασίων του Δήμου μας, 48 δεξαμενών και αντλιοστασίων, όπου θα γίνουν συντηρήσεις οικοδομικού χαρακτήρα και υδραυλικού χαρακτήρα, θα αλλάξουν βάνες, συστήματα και ούτω καθεξής. Θα γίνει ένα εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης στην Κοτήλη και μια καινούργια δεξαμενή στην Αγία Άννα. Και όλα τα υπόλοιπα έργα είναι προς ένταξη. Από αυτά τα 56 που ανέφερα προηγουμένως, αυτά είναι τα 9. 17 έργα έχουμε υποβάλει στο ΕΣΠΑ, από τα οποία προχωράν τα 15. Μεταξύ αυτών τα 10 αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων. Για πρώτη φορά στο Δήμο μας εντάσσουμε έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων που αφορούν σχολεία και δημοτικά κτίρια. 10 τέτοια έργα. Προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Για να μπορούν να περισσεύουν περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για άλλου είδους υπηρεσίες στους δημότες μας. Αυτά είναι 17 το σύνολο του ΕΣΠΑ. Τα 15 θα προχωρήσουν, τα 2 δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν, δεν θα ενταχθούν. Τώρα θα ενταχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινάει από φέτος. Έτσι. Στο Πράσινο Ταμείο υποβάλαμε 2 προτάσεις. Ένα κτίριο ολοκλήρωση στην Αγία Άννα και μία ανάπλαση στη Δημοταμία, 330.000 και 180.000 το προηγούμενο. Και αυτά είναι όρημα έργα. Το ένα έχει ενταχθεί, έχει δημοπρατηθεί και ξεκινάει η κατασκευή του, και το άλλο περιμένουμε την ένταξη μέσα στον Ιούλιο. Στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, 3 πολύ σημαντικά έργα, τα οποία υποβάλαμε τώρα. Ένα είναι βελτίωση του αρδευτικού του Κρανοχωρίου και της Πτελέας, 1.280.000, αναμένουμε την ένταξη. Έχουμε αρδευτικό, θέλω να πω, στο Κρανοχώρι και στην Πτελέα. Μπορούμε να αρδεύσουμε 1.700 στρέμματα, αλλά κάνουμε, προχωράμε τώρα στην βελτίωσή του, στο να βάλουμε δηλαδή υδροληψίες καινούργιες, όπου ο κάθε παραγωγός θα παίρνει νερό με κάρτα, όπου θα υπογειοποιήσουμε τους σωλήνες. Θα κάνουμε μια σειρά παρεμβάσεων για να γίνει πιο λειτουργικό και πιο οικονομικό το αρδευτικό της Πτελέας και του Κρανοχωρίου και να βοηθήσουμε τους παραγωγούς. Εντάσσουμε και 3 αγροτικούς δρόμους, ασφαλτόστρωση, 2 στη Διποταμία 500.000 ευρώ και 1 στο Κρανοχώρι 200.000 ευρώ. Επίσης, στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών έχουμε εντάξει 2 έργα, περίπου 600.000 ευρώ, στους Κομνηνάδες και ένα άλλο που αφορούσε διάφορους οικισμούς. Στον Φιλόδημο 2 έχουμε εντάξει 5 έργα προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά αφορούν διάφορες παρεμβάσεις από αθλητικά έργα, ασφαλτοστρώσεις κτλ. Στην Αντιπεριφέρεια έχουμε εντάξει 3 έργα περίπου 450.000 ευρώ και στο Ιντερέκ έχουμε εντάξει 2 έργα, τα οποία και αυτά είναι περίπου 500.000 ευρώ. Αυτά είναι τα έργα μας. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ενταχθεί. Τα υπόλοιπα αναμένουμε εντάξει στην επόμενη περίοδο. Και θέλω να σας πω ότι προγραμματίζουμε, ετοιμάζουμε, οριμάζουμε δηλαδή άλλα 17 έργα μέχρι το τέλος αυτής της θητείας που θα μπουν στο νέο ΕΣΠΑ και στα νέα προγράμματα που τρέχουν τώρα. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντιόπουλο, όλα αυτά που μας αναφέρετε και μας αναφέρετε με αριθμούς μέσα σε 3 χρόνια θητείας έρχονται σε μεγάλη αντιδιαστολή με το τι έγινε στο Δήμο Νεστορίου τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη πενταετία συγκεκριμένα. Έχουμε ξανακάνει εκτενώς αυτή τη συζήτηση. Βλέπουμε, συγγνώμη για την έκφραση, έναν οργασμό έργων μέσα σε μόλις 3 χρόνια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα αλλάξει εντελώς προφίλ ο Δήμος Νεστορίου όταν αυτά ολοκληρωθούν. Και έχουμε και πάρα πολλές μικρές παρεμβάσεις. Θέλω να μου επιτρέψετε να μην ξανασχοληθούμε με το παρελθόν. Ας ασχολούμαστε με το παρόν και με το μέλλον. Θέλω να σας πω ότι τα έργα που προετοιμάζουμε και εντάσσουμε τώρα, τα περισσότερα από αυτά δεν είναι έργα βιτρίνας, τα περισσότερα από αυτά είναι ουσιαστικά, αναπτυξιακά και παραγωγικά έργα. Σας μίλησα για αρδευτικά, σας μίλησα για αγροτικές οδοποιίες, για ενεργειακά έργα, αλλά ακόμη και για κάποιες αναπλάσεις, οι οποίες όμως έχουν τη σημασία τους, γιατί όταν μιλάμε για ορεινούς οικισμούς, όταν μιλάμε για την περιοχή του Γράμμου,
Πρέπει να ομορφύνουμε και τα χωριά μας, γιατί θέλουμε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητά μας και όταν έρθει ο κόσμος στα χωριά μας αυτά, πρέπει να τα βλέπει όμορφα και λειτουργικά. Έτσι. Με τις υποδομές τους, τα δίκτυα ίδρευσης, με το καλό και ποιοτικό νερό, με τα δίκτυα αποχέτευσης, αλλά και με τις αναπλάσεις, για να είναι όμορφα και αισθητικά και αρχιτεκτονικά. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα, δύο σημεία μόνο. Στην προετοιμασία που κάνουμε, δεν τα έχουμε εντάξει, στην προετοιμασία που ετοιμάζουμε τώρα, σε συμφωνία με την περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη και τη Διαχειριστική Αρχή, ετοιμάζουμε μελετητικά δύο μεγάλες παρεμβάσεις, μία στον Εστόριο και μία στον Γράμμο, στον οικισμό του Γράμμου. Θα είναι μεγάλες αναπλάσεις, αλλά και παρεμβάσεις στον χώρο του River Party, για να υπάρχει και ένας αναπτυξιακός χαρακτήρας. Ξέρετε, ο οικισμός του Γράμμου και αν θέλετε το βουνό του Γράμμου με την Κιστόβα και τις κορυφές του, είναι το σημείο αναφοράς του Δήμου μας. Και επειδή έχει πολύ μεγάλο μέλλον, τώρα ολοκληρώνεται και οι δρόμοι, τις επόμενες μέρες δημοπρατείται και το τελευταίο κομμάτι από την περιφέρεια που αφορά το τμήμα Λιανοτόπη Γράμμος. Θα γίνει άσφαλτος και αυτό, με 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Και θα έχουμε πάρα πολύ καλή και εύκολη πρόσβαση από τον Εστόριο μέχρι τον Γράμμο, με ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Θέλουμε λοιπόν να φέρουμε τον κόσμο πάνω και με τα μονοπάτια που κάναμε και τα έχουμε αναλύσει σε άλλες εκπομπές, αλλά και με το να ομορφύνουμε τον Γράμμο, τον οικισμό του δηλαδή, και να κάνουμε τα βασικά έργα υποδομής. Σήμερα, ξέρετε, ο Γράμμος δεν έχει ούτε αποχέτευση, ούτε αντιπλημμυρικό, ούτε βιολογικό, ούτε ανάπλαση. Ο κεντρικός δρόμος του Γράμμου είναι ακόμα χωματόδρομος, χαλικόδρομος. Άρα λοιπόν προετοιμάζεται μια μεγάλη παρέμβαση μελετητικά σε αυτή τη φάση και υπάρχει συμφωνία με τη Διαχειριστική Αρχή, την Περιφέρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών να ενταχθεί αυτό το έργο για να μπορέσουμε να κάνουμε το Γράμμο ένα πρότυπο οικισμού που να δέχεται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και στον Εστόριο και στον χώρο του River Park. Ακριβώς, κύριε Κοσλιόπουλε, ξέρουμε ότι δίνεται και μεγάλη βαρύτητα και στο κομμάτι του τουρισμού, δημιουργώντας αυτές τις υποδομές, θα προσελκύσετε ακόμα περισσότερους τουρίστες. Άλλωστε, ο Δήμος Νεστορίου ενδείκνυται για τον εναλλακτικό τουρισμό και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου βλέπουμε διάφορες δράσεις από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα τα δούμε βέβαια και στην συνέχεια της συζήτησης μας όλα αυτά. Αυτό τώρα μας είπατε είναι μια προετοιμασία αυτού του μεγάλου έργου που αφορά τον Γράμμο και την πόλη του Νεστορίου. Σε βάθος χρόνου, δηλαδή, πόσο θέλει για να ολοκληρωθεί, άμα γίνει και η μελέτη, να ξεκινήσουν όλα? Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2022 και οι προσκλήσεις των προγραμμάτων αυτών θα αρχίσουν να βγαίνουν από το 2023. Επομένως, έχουμε βάσιμες πιθανότητες να ελπίζουμε ότι το 2023 θα εντάξουμε αυτά τα έργα. Αυτά τα δύο μεγάλα έργα που ονομάζονται ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις. Γιατί, όπως σας είπα, σε κάθε περιοχή δίνουμε και έναν παραγωγικό προσανατολισμό. Για παράδειγμα, ανέφερα προηγουμένως το Κρανοχώρι και την Πτελέα, που είναι αγροτικές περιοχές, γι' αυτό έχουμε τα αρδευτικά που τα βελτιώνουμε κτλ. Έχουμε τη Δημοτική Ενότητα Κρητών, την Διποταμία κτλ., όπου κάνουμε παρεμβάσεις στους αγροτικούς δρόμους, αλλά αγωνιζόμαστε να εντάξουμε και το φράγμα της Διποταμίας, γιατί εκεί είναι κτηνοτροφικές περιοχές, εξού και η μερίδα η προηγούμενη στη Διποταμία, είναι κτηνοτρόφοι περισσότεροι και υπάρχει και ένας δυναμισμός στην κτηνοτροφία. Μπαίνουν νέα παιδιά στα προγράμματα τώρα για να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι. Άρα λοιπόν και αυτή η περιοχή είναι αγροτική, κτηνοτροφική. Τον Εστόριο, ο Γράμμος επίσης είναι κτηνοτροφικός, γιατί έχει πολλούς ετεροδημότες μεταφερόμενους κτηνοτρόφους. Αλλά ο Γράμμος είναι και τουριστική περιοχή. Δέχεται επισκέπτες για τα μονοπάτια του, για την Κιστόβα. Θέλουμε να δώσουμε και τουριστικό χαρακτήρα. Τον Εστόριο δεν έχει άλλον παραγωγικό προσανατολισμό πλην του τουριστικού. Γι' αυτό θέλουμε να το ομορφύνουμε ακόμη περισσότερο, να δημιουργήσουμε καλύτερες υποδομές στο River Party, για να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και γι' αυτό κάνουμε και τις εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ, κυρία Κοσμίδου, για να φέρουμε κόσμο το καλοκαίρι, για να δουλέψουν και τα καταστήματα, αλλά και άνθρωποι που θα βγάλουν και ένα μεροκάματο και έτσι θα
κινηθεί η οικονομία της περιοχής. Θα δούμε και αναλυτικά για το River Party και για το φεστιβάλ του Γράμμου στη συνέχεια της συζήτησης μας, κύριε Κοσλιόπουλε. Θα ήθελα πρώτα όμως λίγο να ολοκληρώσουμε για τα έργα. Μας είπατε πάρα πολύ σημαντικά για το 2021. Εγώ προσωπικά έκανα και μια σύγκριση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σημαντικό να γίνονται και οι συγκρίσεις ορισμένες φορές για να βλέπουμε και την μεγάλη διαφορά. Αλλά και το 2022 μπήκε με το δεξί, τα λέγαμε, για τον Δήμο Νεστορίου, γιατί ανατρέχοντας σε όλα τα δελτία τύπου που εκδώσατε ως Δημοτική Αρχή, μπορώ να πω ότι όταν τα είδα όλα μαζεμένα, ήταν διαφορετικό. Είδα πολλές εντάξεις και μέσα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και στο ΕΣΠΑ, και αυτά όλα το πρώτο εξάμηνο του 2022. Κοιτάξτε, επειδή περάσαν τώρα σχεδόν 3 χρόνια, έχουν οριμάσει πολλά από αυτά τα έργα, από αυτές τις μελέτες δηλαδή, και μελετητικά και αδειοδοτικά. Τα έχουμε υποβάλει όλα στα προγράμματα και παίρνουμε εντάξεις συνεχείς. Το πρώτο διάστημα μια δημοτική αρχή δεν μπορεί να πάρει εντάξεις, γιατί δεν έχει προετοιμασία. Όταν περάσουν λίγα χρόνια, τότε προετοιμάζεται, εντάσσονται. Γι' αυτό τώρα έχουμε συνεχείς εντάξεις και ανακοινώνουμε συνεχώς έργα. Έτσι, έχουμε έργα ακόμα και στον θρησκευτικό τουρισμό. Δηλαδή πήραμε ένταξη, να πω ένα παράδειγμα, στο Επταχώρι για την αναστήλωση και την συντήρηση της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στο Επταχώρι. Ένα έργο περίπου 500.000 ευρώ. Όπως δουλεύεται και η Μονή της Τσούκας από την περιφέρεια, από την Φορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Γίνονται δηλαδή διάφορα πράγματα σε εμάς πάνω, τα οποία κάποια στιγμή θα αποδώσουν και θα έχουμε έτσι ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς. Μάλιστα, και μιας που αναφέρετε τη Μονή Τσούκα, κύριε Κοσλιόπουλε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή μας και νομίζω μέσα στο πλαίσιο των επισκέψεων θα ερχόταν και στον Εστόριο, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ακυρώθηκε αυτή η επίσκεψη. Έτυχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο αυτοκίνητο του κλιμακίου και δεν μπορούσε στην ώρα που είχε προγραμματιστεί και έτσι ακυρώθηκε. Δεν έγινε αυτή η επίσκεψη. Γενικά με το κλιμάκιο συναντηθήκατε, κύριε Κοσλιόπουλε? Εγώ προσωπικά όχι. Ας βάλουμε μια τελεία σε αυτό και θέλω λίγο να περάσουμε και στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου Νεστορίου, κύριε Κοσλιόπουλε. Το River Party, όλη η Ελλάδα το έχει συνδέσει με τον Δήμο σας, το Δήμο Νεστορίου, μετά από 2 χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, επανέρχεται δυνατότερο. Θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε, γιατί είδαμε και κάποιες, θα γίνουν και κάποιες αλλαγές φέτος. Κοιτάξτε, εγώ για το River Party δεν θα σας πω πολλά πράγματα, θα σας πω περισσότερα για το φεστιβάλ. Για το River Party σας λέω μόνο τι έχει γίνει. Ξαναγίνεται φέτος, όπως έχει ενημερωθεί όλος ο κόσμος. Έγινε δημοπρασία, δημοπρατήσαμε ως Δημοτική Αρχή το River Party μόνο για φέτος, για να δοκιμάσουμε πώς θα πάει. Το πήρε μια εταιρεία από την Καστοριά, ελπίζουμε να πάει καλά. Έχει ετοιμάσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα έχει ανακοινώσει πολύ καλά ονόματα και νομίζω ότι δεν έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμά του, θα ανακοινώσει και άλλα ονόματα στο μέλλον. Θα γίνει για 4 μέρες, από την 5η 4 Αυγούστου μέχρι την Κυριακή 7 Αυγούστου. Θα έχει το χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν, θα είναι δηλαδή και κατασκηνωτικό φεστιβάλ. Θα έχει τις συναυλίες που είπαμε, θα έχει και διάφορα άλλα events κτλ. Καλό θα είναι σε αυτό το τομέα να μιλήσετε και με τον άνθρωπο που είναι ο ανάδοχος αυτής της εκδήλωσης, αλλά και με τους αρμόδιους του Δήμου που γνωρίζουν και λένε κάποια περισσότερα πράγματα, γιατί έχω μια δημοτική σύμβουλο υπεύθυνη πολιτικά για τα πολιτιστικά και για το River Party, την Ιωάννα Ταούτη, και έναν καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Αλέξη Γούδα. Κάποια στιγμή θα ήταν καλό να μιλήσετε και με αυτά τα παιδιά, για να σας πούν πολλά περισσότερα πράγματα και για τις 2 εκδηλώσεις. Γιατί θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι πέρυσι εμείς ξεκινήσαμε δειλά-δειλά ένα καινούριο φεστιβάλ στην περιοχή μας και φέτος γίνεται για 2η χρονιά. Γιατί θέλουμε να προσφέρουμε ένα πολιτιστικό προϊόν στους κατοίκους όλων των οικισμών της περιοχής μας, αλλά και θέλουμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις να φέρουμε περισσότερο κόσμο στα χωριά μας. Γι' αυτό τις κάνουμε. Γι' αυτό έχουμε ένα πολυθεματικό φεστιβάλ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, που ξεκίνησε από τις 19 Μαΐου
Κάναμε την πρώτη εκδήλωση τότε για τη γενοκτονία στη Διποταμία και θα κλείσει στις 3 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν μέσα σε αυτό το διάστημα 50 περίπου παραγωγές. Σε όλους τους τομείς έχουμε θέατρο, έχουμε παιδικό θέατρο και θέατρο μάλιστα ενισχύοντας και συνεργαζόμενοι με τα περιφερειακά θέατρα, με το Διπεθέ Κοζάνης, με το Σπασμένο Ρόδι της Καστοριάς. Έτσι. Έχουμε θέατρο σκιών, έχουμε παιδικό θέατρο από Θεσσαλονίκη, έχουμε θερινό κινηματογράφο, έχουμε συναυλίες, έχουμε διήμερο ή τριήμερο έθνικ μουσικής, βαλκανικής μουσικής, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε 2 διήμερα κάμπινγκ και εκδηλώσεων στο Γράμμο, στις Αρένες και στην Κιστόβα πάνω. Έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων. Στις 9 Ιουλίου, συγγνώμη, γίνεται στον Εστόριο η παρουσίαση του βιβλίου του Ραϊμόνδου Αλβανού, από το οποίο φέτο έπεσε στις πανελλήνιες εξετάσεις τα θέματα των νεοελληνικών, της γλώσσας, της έκθεσης κτλ. Θα παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο πάνω. Έχουμε εκθέσεις ζωγραφικής. Θα γίνει μια πρωτότυπη έκθεση φέτος, θα παρουσιαστεί στον Εστόριο, από έναν αξιόλογο καλλιτέχνη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό στο Επταχώρι, που κάνει απίστευτα έργα τέχνης, τον κύριο Κεραμάρη Μιχάλη, με γραμματόσημα, τα οποία θα εκτεθούν στον Εστόριο, νομίζω στον Ερώμηλο. Αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε, είναι δημοσιευμένο παντού, αλλά θα το δημοσιεύουμε και κάθε εβδομάδα και θα καλούμε τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε ένα πολυθεματικό φεστιβάλ που θα το κάνουμε σε πολλούς οικισμούς του Δήμου, σχεδόν σε όλους τους οικισμούς, και με συναυλίες και με θέατρο και με θερινό κινηματογράφο, με μια σειρά εκδηλώσεις, για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο των χωριών αυτών να παρακολουθήσουν κάποιες παραστάσεις, να δούνε κάποια πράγματα, να γευτούν ένα πολιτιστικό προϊόν και να βοηθήσουμε να έρθει κάποιος κόσμος παραπάνω στην περιοχή μας. Και είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Γράμμου, κύριε Γκοσλιόπουλε. Πέρσι σημειώθηκε πολύ μεγάλη επιτυχία και φέτος ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως μας είπατε και εσείς, οι πρώτες εκδηλώσεις και θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου και όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα αυτών των εκδηλώσεων για τον Δήμο σας. Είναι όλες οι εκδηλώσεις δωρεάν, θέλω να το τονίσω αυτό. Ναι. Δεν πληρώνει κανένα εισιτήριο πουθενά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο Δήμος θα δαπανίσει και δεν είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Είναι ένα λογικό κόστος για το Δήμο μας. Και τα χρήματα που θα εισπράξουμε από το River Party φέτος ως ενίκιο θα πάνε και αυτά στο φεστιβάλ. Έχουμε και μία βοήθεια από την ΠΕΔ και όλα αυτά μας δίνουν ένα ικανό ποσό για να κάνουμε αυτές τις 50 παραγωγές και να τις κάνουμε όλες δωρεάν, να τις προσφέρουμε στον κόσμο και στους δημότες μας. 50 παραγωγές λοιπόν στο δεύτερο φεστιβάλ Γράμμου, μεγάλη διάρκεια, πολλές εβδομάδες. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, κύριε Γκοσλιόπουλε. Αναλύσαμε αρκετά θέματα, νομίζω, σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Δεν ξέρω εάν παρέλειψα κάτι να σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να κουράσουμε τον κόσμο τώρα με λεπτομέρειες. Εμείς κάθε φορά, όπως είδατε και όπως είπατε εσείς, σχολιάσατε, στέλνουμε δελτία τύπου για όλα τα έργα που εντάσσονται, για όλα τα έργα που υπογράφουμε συμβάσεις και προχωράμε και τα κατασκευάζουμε. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, αλλά θέλω ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτή η τετραετία που περνάμε, όλοι μας, και ο Δήμος και οι περιφέρειες και γενικότερα, είναι μια δύσκολη περίοδος. Ναι. Περάσαμε την πανδημία, υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα, υπήρξαν, κυρία Κοσμίδου, πάρα πολλές καθυστερήσεις. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα έλεγε το πρόγραμμα Κρήτσης ότι όλες οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του 20 και μετά αυτό γινόταν μετάθεση για τις 11 Ιουνίου του 21, καταλαβαίνετε ότι χανόταν 6 μήνες παραγωγική επειδή υπήρχαν οι καραντίνες, επειδή υπήρχαν τα προβλήματα, επειδή δεν μπορούσε να δουλέψει όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας αυτών των ζητημάτων. Παρόλα αυτά, σας είπα ότι εμείς προετοιμάσαμε 56 μελέτες, υποβάλαμε όλα αυτά τα έργα και κάνουμε μια αρκετά σημαντική δουλειά. Αυτή η δουλειά θα δείξει στο τέλος τετραετίας και θα συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία. Ποτέ σε μια τετραετία δεν ολοκληρώνεται ένα έργο, δεν τελειώνουν όλα όσα σχεδιάζει μια δημοτική αρχή, γιατί είναι πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες. Συνηθίζω να λέω πάντοτε, για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΤΡΙΤΣ και τα λοιπά είναι πολύ δύσκολα προγράμματα, ένα έργο ΕΣΠΑ, από τη στιγμή που θα πάρεις την πρώτη απόφαση για να βάλεις τα πρώτα χρήματα για τη μελέτη,
μέχρι που να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί και να παραλυφθεί, χρειάζονται 36 αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Ξέρετε τι σημαίνει συλλογικό όργανο? Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακά Συμβούλια κτλ. Από ένα μήνα να βάλεις καθυστέρηση το κάθε συμβούλιο, θέλει 36 μήνες, που δεν περνάει ένας μήνας από το ένα συμβούλιο στο άλλο, γιατί πρέπει να προετοιμαστούν οι μελέτες, να γίνουν τα έργα, όλα αυτά χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ακριβώς, το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα καλό δρόμο, θα δει ο κόσμος όλα αυτά τα έργα να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι θα βοηθήσουν σημαντικά την περιοχή μας. Ακριβώς. Κύριε Κοσλιόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στο δελτίο μας και για όλα τα χρήσιμα που μας μεταφέρατε μέσα από αυτό. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, Δήμαρχε. Να αλλάξουμε θέμα. Στα χνάρια του Αγίου Διονυσίου του Αγιορείτου είναι το θέμα των διήμερων εκδηλώσεων που διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουνίου στην τοπική κοινότητα Κορισσού ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Οι εκδηλώσεις γίνονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του πρώτου φόρουμ πνευματικού τουρισμού που έχει προγραμματιστεί για τον προσεχής Οκτώβριο. Είναι ουσιαστικά ένα παρασκευαστικό πρόγραμμα του Φόρου Πνευματικού Τουρισμού, το οποίο σκοπεύουμε να λάβει η χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ξεκινάμε από αυτό το Σαββατοκύριακο από την Κορισσό, με ένα τριήμερο εκδηλώσεων προς τιμή του Αγίου Διονυσίου του Αγιορείτη, του τίτλου της Μονής του Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρους. Και πάμε να τιμήσουμε λοιπόν να δούμε τα χνάρια αυτού του ανθρώπου στην Κορισσό Καστοριάς, να δούμε αγιογραφικά αποσπάσματα και προγράμματα στους ναούς, να κάνουμε μια ομιλία για τη ζωή του και ταυτόχρονα να κάνουμε μια βόλτα και να περιηγηθούμε στη φύση του χωριού. Θέλω να σας καλέσουμε λοιπόν όλους, έτσι ώστε να παραβρεθούμε και να τιμήσουμε αυτή την εκδήλωση. Την πρώτη μέρα στην Εστερίδα θα είναι ο κύριος Βασίλης Στυλιάδης ο ομιλητής, ενώ τη δεύτερη μέρα στην Ορεινία με την τοπογραφία και τα γεωγραφικά προγράμματα των ναών θα είναι η κυρία Ζορπίδου, η Σουδάνα και ο κύριος Στυλιάδης Βασίλης επίσης. Νομίζω ότι το να κατοχυρώσουμε το branding της Καστοριάς ως τόπου θρησκευτικού και πνευματικού και τουρισμού και βυζαντινής κληρονομιάς είναι πάρα πολύ σπουδαίο και αυτό προσπαθούμε να κατοχυρώσουμε με όλες μας τις ενέργειες. Εκδηλώσεις εορτασμού για την καθιερωμένη ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή των Αγίων Πάντων στη Φλόρινα. Σήμερα είναι η μέρα που τιμούμε τους αποστράτους μας, τους ανθρώπους που δημιώξαν το κάδο μέχρι σήμερα και που πρέπει να ακολουθήσουμε τα αιτήματά τους. Θα αποτείνει ένα χαιρετισμό πρόεδρος των αποστράτων και στη συνέχεια έχουμε αφανιστεί την ελληνική διαταγή. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σας. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Φλόρινα, κύριε Δήμαρχε Πρεσπών, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Φλόρινα, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου, θερμά συγχαρητήρια για την άνοιξη των τακτών σας. Η μέρα τιμής και μνήμης των αποστράτων σωμάτων ασφαλείας της σημερινής. Το Αρχηγείο της Ελλάς έχει καθιερώσει κάθε Κυριακή των Αγίων Πάντων να γίνεται αυτή η εκδήλωση. Η χαρά και η συγκίνησή μας είναι απερίγραπτη και τεράστια. Βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάται και να θυμάστε και να μην μας ξεχάσετε ποτέ. Σας ευχαριστούμε όλους σας. Ευχαριστώ. Η μερίσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για την ημέρα τιμής των αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας 19/6/2022. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ένα σύγχρονο οργανισμό παροχής κοινωνικού έργου όπου με το κύρος και την αξιοπιστία που έχει ανακτήσει, κερδίζει συνεχώς την αποδοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όμως, η εδραίωση αυτής της σχέσης αστυνομικού-πολίτη δεν ήταν αποτέλεσμα μίας ημέρας. Είναι απόρρια σκληρής, επίμονης και συλλογικής προσπάθειας ανθρώπων που πριν από εμάς μόχθησαν, κόπιασαν και κατάφεραν με το έργο και την προσφορά τους σε βάθος χρόνου να αναδείξουν και να καθιερώσουν στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη
το πραγματικό πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Εκείνο δηλαδή που προστατεύει και διασφαλίζει την εσωτερική ασφάλεια, την κοινωνική ομαλότητα, αλλά και την ανεπόδυση άσκηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Γι' αυτόν τον λόγο η πολιτεία, ως ένδειξη αναγνώρισης αυτής της προσφοράς, αλλά και θέλοντας να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας, απαραίτητη για την εξασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του σώματος, καθιέρωσε την ημέρα εορτασμού των Αγίων Πάντων ως ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας ασφαλώς και δεν είναι τυχαία, καθώς όπως η Εκκλησία μας τιμά όλους τους χριστιανούς που με το έργο τους ή τη μαρτυρία τους προσέφεραν στον χριστιανισμό, έτσι και η ελληνική αστυνομία εκφράζει το σεβασμό στο έργο που με θυσίες και αυταπάθειες παρήκαν όλοι οι απόστροφοι αστυνομικοί. Η ημέρα αυτή, λοιπόν, είναι η ημέρα απόδοσης τιμής στους προκατόχους μας, αλλά και η ημέρα ανεξόδησης του χρέους μας να σεβαστούμε τις παρακαταθήκες που μας κληροδότησαν και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με μεγαλύτερη προσήλωση στον σκοπό που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε. Σε αυτή την καθημερινή και δύσκολη προσπάθεια, σας νιώθουμε δίπλα μας. Νιώθουμε ότι δεν είστε αποκομμένοι από τα δρόμενα και τις εξελίξεις, αλλά αντιθέτως συνοδοιπόροι και συναγωνιστές. Η εμπειρία σας είναι ιδιαίτερως χρήσιμη και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση της εποφελία του σώματος. Ως αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, θέλω λοιπόν την ημέρα αυτή να σας διαβεβαιώσω ότι πάντοτε θα αποτελείτε ενεργό και πολύτιμο μέλος της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας στον καθημερινό μας αγώνα για μια αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική, δημοκρατική που σέβεται και υπερασπίζεται τον πολίτη. Όλοι εμείς οι ενεργοί συνάδελφοί σας είμαστε υπερήφανοι για όλους εσάς που υπηρετήσατε και εξακολουθείτε από άλλο χώρο και με άλλο τρόπο, αλλά με τον ίδιο πάντα ζήλο να προσφέρετε στο σώμα. Εύχομαι και πιστεύω να αποδειχθούμε άξιοι συνεχιστές της ιστορίας μας. Χρόνια σας πολλά. Ο αρχηγός Κωνσταντίνος Κούμας, αντιστρατηγός. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον πρόεδρο της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς και μέλος του Αρκτούρου, κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τον τελευταίο καιρό τα λέμε συχνά πυκνά. Την προηγούμενη φορά κάναμε μια εκτενή συζήτηση σχετικά με τα φίδια εντός του αστικού ιστού. Τώρα ένα άλλο θέμα είναι που μας προβληματίζει. Γνωστό βέβαια, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις επ' αυτού, αλλά νομίζω προκλήθηκε μια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς μαρτυρίες θέλουν να εμφανίστηκε αρκούδα στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Παναγιωτόπουλε? Κοιτάξτε, όπως είπατε και στην αρχή, οι μαρτυρίες είναι. Τώρα δεν γνωρίζουμε αν είναι ή δεν είναι. Μπορώ να σας πω όμως ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει κάποια ίχνη που μπορούν να μας πιστοποιούν ότι το ζώο είναι εκεί. Βέβαια δεν αφισβητούμε καμία μαρτυρία. Μπορεί εμείς να μην πέσαμε ακόμη στα ίχνη που αυτό μπορεί να αφήσει ώστε εμείς να τα ανοιγνεύσουμε. Και αυτό κάνουμε εδώ και μέρες. Η δασική υπηρεσία είναι ήδη συνεχόμενα πάνω με περιπολίες, είμαστε και εμείς με περιπολίες, καθόμαστε και το βράδυ. Η αστυνομία, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί βέβαια σε αυτά τα ζητήματα είναι και αυτή αρρωγός, αν και ανήκει και στην ομάδα μας, σε επέμβαση να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που ήρθαν, αλλά και το διοικητή. Σηκώσαμε ντρόν ώστε να δούμε το χώρο πώς είναι, αν είναι κάπου το ζώο. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, θα έλεγα εγώ, και όχι ότι δεν υπάρχει. Ναι. Εάν δεν σιγουρευτούμε 100% ότι το ζώο δεν είναι εκεί, με τις μαρτυρίες που έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζώο δεν υπάρχει. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας, κυρία Κοσμίδου, όπως ξέρουμε και όπως επιτρέπεται βάσει πρωτοκόλων που ισχύουν για αυτή την περίπτωση. Το ζώο, αν υπάρχει μες στο βουνό, πρέπει να φύγει με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν γνωρίζουμε από που προσέγγισε βέβαια το χώρο, αν κολύμπησε από τα λύκια και ήρθε απέναντι ή κάπως αλλιώς από άλλη πλευρά. Δεν σας άκουσα. Ναι, όχι, σας ακούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υπολογίζουμε βέβαια ότι έχει έρθει από εκείνη την πλευρά, γιατί η παρουσία του και οι μαρτυρίες που έχουμε είναι από την πλευρά που σας είπα, ας πούμε, ότι είναι από την βόρεια πλευρά της Χερσονήσου, με αποτέλεσμα να είμαστε συνεχόμενα σε συνεχόμενη εγρήγορση. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι και σήμερα είχαμε επαφή και με το Δήμο πάλι, γιατί υπάρχουν πάνω στο βουνό, ξέρετε, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν και δραστηριότητες, αλλά και θα υπάρξουν και κάποιες εκδηλώσεις. Ναι. Όπως θα ξεκινήσουν από αύριο μεθαύριο και θα είναι και μέχρι το Σάββατο. Αυτό, εμείς θα είμαστε εκεί.
αν εντοπίσουμε κάτι, θα σταματήσουμε την κίνηση να κάνουμε την δουλειά μας να αναχαιτήσουμε το ζώο από την περιοχή. Σας διαβεβαιώ όμως ότι θα στηθούν και παγίδες που αν το ζώο υπάρχει στο βουνό ή θα πέσει σε κάποιες κάμερες πάνω για να το δούμε που έχουμε στήσει. Εγώ προσωπικά έχω στήσει 4 εκεί και θα βάλουμε άλλες 2-3 ακόμη. Θα μπουν και άλλες κάμερες, ήδη έχουν μπει. Δεν την έχουμε δει ακόμη όμως σε καμία κάμερα, στα πιθανά σημεία που εμείς επιλέγουμε να βάλουμε την κάμερα. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί και να έχει φύγει. Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή κάναμε λόγο για μαρτυρίες, πρόκειται για μαρτυρίες πολλών ανθρώπων, δηλαδή σας είπαν 5 άτομα, 3, 2 ή 1 ότι είδαν την αρκούδα στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Εγώ μίλησα με το άτομο που είδε την αρκούδα. Μου περιέγραψε το ζώο που είδε, το πιθανότερο να είναι αρκούδα, έτσι, από τις περιγραφές του. Βέβαια και την επόμενη μέρα είχα μια μαρτυρία εγώ ότι εθεάνθη, ας πούμε, κοντά στο μοναστήρι της Μαυρότσης και από πάνω. Ναι. Δεν είναι απίθανο βέβαια για ένα ζώο να μετακινείται μέσα στον ιστό του βουνού, μέσα στις Χερσονήσου τον ιστό, αλλά μπορεί όμως πολλές φορές, ξέρετε, και ο φόβος μας ή να δούμε κάτι να κουνιέται ή να δούμε κάποιο μεγάλο σκυλί ή οτιδήποτε άλλο, κάποιο άλλο ζώο και να πιστέψουμε ότι να είναι αρκούδα. Γι' αυτό είμαστε επιφυλακτικοί, όχι με τον κόσμο με τις μαρτυρίες, είμαστε επιφυλακτικοί να δούμε τι θα συναντήσουμε και τι θα βρούμε. Ακριβώς. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι που μπορεί να δηλώνει, ας πούμε, την παρουσία του ζώου. Και έτσι ελπίζουμε ότι υπάρχει και μια πιθανότητα να έχει φύγει. Ο κόσμος όμως πρέπει να είναι υποψιασμένος, πρέπει να προσέχει, πρέπει, αν δεν έχει κάποια δουλειά στο βουνό, να μην το επισκέπτεται, γιατί και η δικιά μας η δουλειά κολλησιεργία όταν υπάρχει κόσμος. Θα δει ταινίες κάπου σε κάποιους δρόμους να είναι κλειστοί. Είναι καλό να μην πηγαίνει, γιατί εκεί είμαστε εμείς και κάνουμε είτε περιπολίες είτε έχουμε στήσει παγίδες ή έχουμε βάλει κάμερες, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να πάει εκεί. Είναι απαγορευτικός ο χώρος όταν υπάρχει μια ταινία από την ελληνική αστυνομία. Άσκοπα να μην ανεβαίνει στο βουνό. Εμείς πιστεύω μέσα σε 2-3 μέρες θα ξέρουμε σίγουρα αν το ζώο έχει φύγει ή αν δεν έχει φύγει, γιατί όπως λέμε και στη λαϊκή ρίση ότι χτενίζουμε πραγματικά το βουνό. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να φυσικάσουμε τον κόσμο αλλά και την περιοχή. Έτσι πρέπει, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν είναι κάτι ασυνήθιστο να εμφανίζεται αρκούδα εντός του αστικού ιστού. Έχουμε δει και άλλες φορές κατά τον παρελθόν οι αρκούδες να προσεγγίζουν όχι μόνο την πόλη της Καστοριάς, και στο Άργος Οριστικό έχει κάνει την εμφάνισή της ανά καιρούς το ζώο. Οπότε ας βασιστούμε σε αυτή την μαρτυρία. Ακριβώς, κύριε Κοσμίδου. Θα ήθελα να πω εδώ πέρα που εσείς, όπως λέτε δημοσιογραφικά, πετάξατε τον μπαλάκι σε μένα. Ότι ο κόσμος που ακούει τώρα θα πει ότι μα γιατί όταν πάει μέσα στην Καστοριά ή κοντά στην Καστοριά τρέχεται όλοι πανικόβλητοι να φύγει το ζώο ή να το διώξουν το ζώο, και εμείς εδώ που ζούμε με τα ζώα συνεχόμενα κάθε μέρα που μας ενοχλούν, τι κάνετε. Δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις αξιολογούνται και αξιολογούνται με βαθμό επικινδυνότητας. Αν ένα ζώο που είναι στη Χερσόνησο υπάρχει και κατέβει προς την πόλη και καταλαβαίνετε αν στερσαριστεί, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Δεν έχει τρόπο διαφυγής. Γι' αυτό πρέπει εμείς να το διώξουμε αν υπάρχει και όχι να φύγει από μόνο του. Ναι. Εάν λοιπόν δεν φύγει από μόνο του, απαιτείται να το διώξουμε εμείς με διάφορες χρήσεις που ορίζει το πρωτόκολλο. Τώρα στα άλλα χωριά. Και όλα νόμιμα. Επιστήσεις. Με συγχωρείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν μπορεί να μας ακούσει κανείς, γιατί να διώξετε, πώς θα το διώξετε και τι θα το κάνετε. Να πούμε ότι ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Ναρκώνετε το ζώο και μεταφέρετε με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον. Φυσικά ακολουθούνται νόμιμες διαδικασίες και όχι μόνο νόμιμες διαδικασίες. Για αυτή την περίπτωση, ειδικά για μία ανάρκωση, θα δουλέψουν 10 και 12 άτομα που όλοι το έχουν ξανακάνει αυτό, έχουν ξαναναρκώσει ζώα, αλλά επίσης είναι γνώστες και επιστημονικά και έχουν και μεγάλη εμπειρία. Θα υπάρξουν εκτιμίατροι, υπάρχουν ό,τι ορίζει ουσιαστικά ένα πρωτόκολλο βάσης νομοθεσίας ευρωπαϊκής που εναρμονίζεται με την ελληνική, θα γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω. Εμείς έχουμε, οι αρχές γνωρίζουν του τόπου μας, όλες οι αρχές, πού είναι το ζώο, πώς είναι το ζώο, αν βρεθεί τι θα κάνουμε.
Γι' αυτό γίνονται όλα βάση νομιμότητας και δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω, ούτε να κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος, αλλά ούτε και να κινδυνεύσει το ζώο. Ακριβώς, ακριβώς. Για τη μέλεια των ανθρώπων και του ζώου μετέπειτα, για μας πρωτεύει. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε ο καθένας. Και κύριε Παναγιωτόπουλε, έγινε και σύσκεψη χθες στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Φιλοξενήσαμε χθες την κυρία Κοζατζάνη, μας είπε δύο πράγματα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε και εσείς λίγο παραπάνω, αν θα ληφθούν κάποια παραπάνω μέτρα, αν θα αγοραστεί κάποιος εξοπλισμός για τον εντοπισμό της σαρκούδας, γνωρίζετε? Κοιτάξτε, πραγματικά αυτό που λέτε είναι μία πληγή που πονάει. Από τότε που κάναμε την ευρεία σύσκεψη με τον βουλευτή των υπάρχοντων που έχουμε... Τον κυβερνητικό βουλευτή, που, ναι. Που την είχε προκαλέσει, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό. Ναι, μεν υπάρχουν αυτά τα κύτταρα βαλιτσάκια, δεν έχουν μοιραστεί στις ανάλογες δασικές υπηρεσίες από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Τα υλικά που έχουμε... Τα έχουμε δικά μας και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις θα τα διαθέσουμε για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε το ζώο με ασφάλεια και τους ανθρώπους να μην κινδυνεύσουν. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είμαστε πάλι στο απόλυτο μηδέν. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το πρώτο μου ρεπορτάζ στο δίκτυο 1 ήταν η συγκεκριμένη σύσκεψη. Φανταστείτε πόσο καιρός έχει περάσει και ακόμα συζητάμε γι' αυτό τι θα γινόταν, τι έπρεπε να γίνει για να νιώθουν ασφάλεια οι πολίτες, να λειτουργούν σωστά οι ομάδες άμεσης επέμβασης. Και δύο χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Να λειτουργούμε και εμείς με ασφάλεια δική μας, κυρία Κοσμίδου. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε συνεχόμενα να περιπλανόμαστε και να φυσικά ο κόσμος γνωρίζει ότι πάμε όσο μπορούμε, προσπαθούμε, αλλά δεν διαθέτουμε τα μέσα που θα έπρεπε να διαθέσουμε. Σιγά σιγά όμως χτίζουμε κάτι, τουλάχιστον τοπικά εδώ πέρα. Και μπορώ να πω μπράβο στην δασική υπηρεσία που πραγματικά προσπαθεί και αυτή, προσπαθούμε και εμείς κάποια μέλη της ομάδος, αλλά δυστυχώς αν δεν είναι αρρωγός το κράτος και να μας στολίσει όπως πρέπει, να το πω έτσι λαϊκά, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ζώο, δεν θα είμαστε και εμείς σίγουροι και για τον εαυτό μας αλλά και για τη δουλειά που κάνουμε. Και έχουν περάσει ξανά, το λέω ξανά, κύριε Παναγιωτόπουλε, δύο χρόνια τότε στη σύσκεψη, το θυμάμαι σαν χθες χαρακτηριστικά, τονιζόταν συνεχώς ότι είναι επιτακτική ανάγκη, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ότι πρέπει να αγοραστεί εξοπλισμός. Πριν δύο χρόνια λεγόντουσαν όλα αυτά και σήμερα το 2022 νομίζω δεν έχει γίνει το παραμικρό. Η καλή διάθεση του βουλευτή κανείς δεν την αμφισβητεί. Διάθεση όλοι έχουμε. Ίσως να χάθηκαν πράγματα σε έναν κικαιώνα γραφειοκρατίας. Ίσως να χάθηκαν. Όμως αυτό έπρεπε να το βάλουμε σκοπό και να το φέρουμε εις πέρας. Εγώ δεν αμφιβάλλω και δεν αμφισβητώ καμία καλή άποψη κανενός πολιτικού, είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σίγουρα θα είμαστε σε επικοινωνία και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να μας ενημερώνετε τελικά εάν όντως υπήρξε αρκούδα εντός του αστικού ιστού. Προς το παρόν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, όχι αποδείξεις. Δεν έχετε βρει σημάδια φυσικά, που να δει. Φυσικά, κοιτάξτε, εάν υπάρξει κάτι, το πρώτο που θα κάνουμε θα ζητήσουμε από τις αρχές να κλείσουν το βουνό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και φυσικά στον κόσμο θα τον ενημερώσουμε τι κάνουμε. Έτσι. Όλα πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι επισκέπτες στο βουνό και δεν έχουμε έτσι να κρατήσουμε τίποτα κρυφό. Πρέπει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρισκόμαστε και σε τι στάδιο βρίσκεται η επιχείρηση. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, για να το γνωρίζει ο κόσμος, ξέρετε, πρέπει να το ξέρετε πρώτα εσείς. Από εσάς να το μάθει ο κόσμος. Έτσι πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν είναι κάτι αστείο πλέον να λέμε ότι όσο και να αποτελεί ένα αστείο εδώ πέρα τοπικό, βγήκε η αρκούδα βόλτα. Δεν είναι καθόλου αστεία τα πράγματα. Είναι ένα ζώο, είναι ένα άγριο ζώο. Είναι ένα άγριο ζώο και πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και να ξέρει ούτε κρυψινισμούς ούτε τίποτα. Εγώ και το είπα και στην ομάδα και το λέω και δημόσια ότι πρέπει κάθε στάδιο της επιχείρησης να το γνωρίζει ο κόσμος,
ώστε να ξέρει πώς να προφυλαχθεί και ο ίδιος. Ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή δύναμη σας εύχομαι και για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Σε εξειδίκευση των νέων παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τα καύσιμα, προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικός Χρήστος Ταϊκούρας. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Ως κυβέρνηση, απαντάμε σε αυτές υπεύθυνα, αποφασιστικά και συγκροτημένα, με πρωταρχική μέρημνα τη μέγιστη δυνατή στήριξη των συμπατριωτών μας. Παρεμβαίνουμε άμεσα και δυναμικά, διαμορφώνοντας ένα ευρύ δίκτυο προστασίας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως τα ασθενέστερα στρώματα και τη μεσαία τάξη. Το πράξαμε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το πράττουμε από την πρώτη στιγμή και στην τρέχουσα δοκιμασία για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Κρίση που έχει μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις αρχικές πανευρωπαϊκά εκτιμήσεις, με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει πλέον, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο 6,8% για το 2022, υπερδιπλάσιος από τις προβλέψεις πριν λίγους μήνες, επιβαρύνοντας σφοδρά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Συνεπώς, γνωρίζουμε ότι παρά τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της κυβέρνησης, παρεμβάσεις πιο γενναίες σε μέγεθος με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, απαιτούνται πρόσθετες ενισχύσεις. Και σε αυτές τις προκλήσεις ανταποκρινόμαστε για ακόμα μια φορά θετικά, αξιοποιώντας την συνετή εκτέλεση του προϋπολογισμού για την οποία θα σας μιλήσει μεταξύ άλλων και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό, ερχόμαστε να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα και ο Πρωθυπουργός, επιδοτώντας τα καύσιμα. Συγκεκριμένα, πρώτον, επεκτείνουμε την κάρτα καυσίμων, το Fuel Pass 2, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παρέχοντας μεγαλύτερη επιδότηση σε περισσότερους δικαιούχους. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως 30.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 45.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 3,1 εκατομμύρια από τα 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν την χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ έναντι 5 ευρώ που ίσχυε με την προηγούμενη επιδότηση. Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε υπηρετική περιοχή με την χρήση κάρτας ανέρχεται στα 80 ευρώ για το τρίμηνο από 45 ευρώ που ίσχυε. Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση με τη χρήση κάρτας ανέρχεται στα 100 ευρώ για το τρίμηνο από 55 ευρώ που ίσχυε. Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση με τη χρήση κάρτας ανέρχεται στα 60 ευρώ για το τρίμηνο σε υπηρετική περιοχή και τα 70% και τα 70 ευρώ σε νησιωτική περιοχή. Συνεπώς, η επιδότηση καυσίμου ανέρχεται σε 44 λεπτά το λίτρο σε υπηρετική περιοχή και 56 λεπτά το λίτρο σε νησιωτική περιοχή. Τα 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε περίπου 600 χιλιόμετρα μηνιαίως, με σκοπό την κάλυψη των απαραίτητων μετακινήσεων. Αυτή η επιδότηση, με τα σημερινά δεδομένα, ρίχνει την τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ. Και θα ακούσετε συγκεκριμένα παραδείγματα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε λίγο. Το κόστος αυτής της παρέμβασης εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, συνεχίζουμε να επιδοτούμε το πετρέλαιο κίνησης, diesel,
για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η επιδότηση είναι 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή, συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ, να ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο. Το κόστος εκτιμάται στα 115 εκατομμύρια ευρώ. Και τρίτον, επιστρέφουμε εντός Αυγούστου, αντί για τον Νοέμβριο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι αγρότες πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε σχετική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό, δηλώνοντας την αξία του πετρελαίου κίνησης που αγόρασαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Κατόπιν, το καταβλητό ποσό θα υπολογίζεται με βάση την αξία αυτών των αγορών και με ανώτατο όριο συντελεστή αναστρέμα για κάθε καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ για το 2021. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣΔΕ και για το έτος 2022. Το κόστος εκτιμάται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό κόστος των νέων παρεμβάσεων διαμορφώνεται στα 375 εκατομμύρια ευρώ. Οι πόροι για τη χρηματοδότησή τους προέρχονται από την καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού τον προηγούμενο μήνα. Υπενθυμίζεται ότι η συνολικά καλύτερη πορεία των δημοσίων οικονομικών της χώρας έχει χρηματοδοτήσει τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις για τον περιορισμό των δυσμενών συνοπειών της ακρίβειας στο πορτοφόλι του πολίτη. Πλέον, συνολικά μέτρα ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2022 στηρίζουν ή και ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μέτρα, θα το επαναλάβω, πολύ περισσότερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου από τα πιο γενναία πακέτα στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επιβεβαιώνουν τόσο η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και η έκθεση του Ινστιτούτου Μπρούγκελ. Μέτρα όπως είναι η επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου, η αναδρομική επιστροφή του 60% της αύξησης ηλεκτρικού ρεύματος του προηγούμενου εξαμήνου, η επιδότηση καυσίμων για 6 πλέον μήνες, η ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων συμπατριωτών μας, η ενίσχυση κτηνοτρόφων, η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λοιπάσματα, η επιδότηση ταξί, η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού, η μόνιμη και σημαντική μείωση του ένφια, οι δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το διευρυμένο και αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Συγκεκριμένα, πιο αναλυτικά στοιχεία θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Μέτρα που έρχονται να προσθεθούν σε σειρά πολιτικών στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι δεκάδες μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι πολιτικές μείωσης ανεργίας, η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού. Αποδεικνύεται έτσι ότι ως κυβέρνηση είμαστε σταθερά κοντά στην κοινωνία, δίπλα στον κάθε πολίτη, κυρίως τον πιο ευάλωτο συμπατριώτη μας. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά του, για όσο απαιτηθεί. Γενναία, αποφασιστικά, υπεύθυνα και ρεαλιστικά, στηρίζοντας τις ανάγκες του σήμερα, δίχως να υπονομεύουμε τις προοπτικές του αύριο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.